Κάνετε λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Για τον Ολυμπιακό λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι είχε χθες μια καλή νίκη σε μια όχι γεμάτη θα έλεγα εμφάνιση. Θα έλεγα ότι ίσως από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός πρωταθλήματος με το Μίτσελ συν τα 3 ευρωπαϊκά να ήταν η πιο χαμηλών στροφών εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ναι. Ωστόσο ήταν μια αρκετή για να δώσει 7 ευκαιρίες για γκολ, οι δύο μπήκαν. Για πρώτη φορά τόσο γρήγορα ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 και έτσι πήρε μια νίκη που τον δίνει τη δυνατότητα να πάει μια ηρεμία σε μια εβδομάδα που είναι δύσκολη, γιατί έχει ένα παιχνίδι για το Europa League την Πέμπτη με μια γαλλική ομάδα, την Αντ, και έχει και το ντέρμπι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δηλαδή με τον προπονητή να πρέπει να προετοιμάσει δύο παιχνίδια που δεν είναι και το πιο εύκολο, και ειδικά αν, όπως τουλάχιστον το βάζουμε εμείς στο μυαλό μας, εγώ στο μυαλό μου, μπορεί να είναι πιθανόν και με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Οι καλοί με ποιον θα παίξουνε? Οι καλοί, εσύ τι λες? Εγώ λέω με την Άντα. Ένα εκατομμύριο παίρνεις στην νίκη. Καλανούλια. Ένα εκατομμύριο στην νίκη, δεν είναι στο άλλο τι παίρνεις. Στο άλλο τι παίρνεις, σαν πράγμα. Όχι, νομίζω ότι θα παίξει η καλύτερη ναι, δυνατή σύνθεση, νομίζω θα παίξει την Κυριακή. Ναι, λογικό. Και από εκεί και πέρα την Πέμπτη, η γνώμη μου είναι ότι εάν παίξουν την Πέμπτη οι ίδιοι που θα παίξουν την Κυριακή, δεν νομίζω ότι είναι σε καλό για τον Ολυμπιακό. Όχι για το μάτς Κυριακής υποχρεωτικά, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά για το ίδιο το μάτς της Πέμπτης, καθότι δεν νομίζω να πάνε στα κόκκινα οι παίκτες αυτοί, έχοντας στο μυαλό τους το ντέρμπι κλπ. Νομίζω θα πρέπει να πάνε στα ερυθρόλευκα. Έχοντας τον αποκλεισμό, γνωρίζοντας κλπ. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι παίζοντας άλλοι παίκτες μπορούν να βρουν κίνητρο και να παίξουν πολύ καλά. Θυμάστε άλλωστε όταν όλοι έλεγαν ότι όταν όλοι φοβόντουσαν ότι ο Ολυμπιακός πάει στη Γερμανία με κίνδυνο να φάει πολλά γκολ, είχαμε πει ότι όχι, ο Ολυμπιακός θα πάει, αυτό που πρέπει να πάει να κάνει είναι να δώσει το 110%. Και έτσι πήγε, αυτό έκανε και πήρε ένα αποτέλεσμα, ενώ για δύο λεπτά για δύο λεπτά δεν κέρδισε. Okay. Έτσι νομίζω πρέπει να πάει να κάνει και τώρα την Πέμπτη. Να δώσει το 100%. Είναι η χθεσινή σύνθεση η σύνθεση που θα παίξει με Παναθηναϊκό? Όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι. Δεν μπορεί να είναι η σύνθεση. Έδωσε 20 λεπτά στο Μαρσέλο για να τον βάλει βασικό στη Λεωφόρο? Όχι, όχι ρε, στη Λεωφόρο. Έλα, χρήσα και Παναγία. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι, για τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ο Σαμασέκου για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα παίξει τηλεοφόρο, θα παίξει Εμβιλά. Βέβαια. Δεν μπορεί να παίξουν και ο Εμβιλά και ο Σαμασέκου. Από τον έδωσε ο Σαμασέκου το ένα δεν αποκλείται. Και να παίξει και ο Χουάνκ. Ναι, ο Χουάνκ πιο μπροστά και ο πιο μπροστά. Από το Χουάνκ ξεκινάει ενδεκάδα. Ενδεκάδα, μπράβο. Αλλά να... Ο Χουάνκ θέλει μια μπάλα μόνο του για να παίξει. Χτες πάλι είδαμε, δεν είχα καταλάβει πόσοι Χουάνκ παίζανε. Έπαιζε ένα Χουάνκ στην άμυνα, ένα Χουάνκ στη μεσαία γραμμή και ένα Χουάνκ στην επίθεση. Τουλάχιστον τρεις Χουάνκ παίζανε, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι όμως ο Ουιτζο, ο ίδιος ο Χουάνκ, ο Ινμπομ. Είδες λοιπόν που λέγανε κάτι στην Κορέα ότι είχε άλλαξει ενδεκάδα στο παγκόσμιο κύπελο και δεν το πήραν είδος. Έτσι είναι. Λοιπόν, πραγματικά μπράβο στο παιδί, ναι, και μπράβο και στον Ολυμπιακό που τον έφερε. Μπράβο, ακριβώς, άτε. Ναι, ναι. Δηλαδή δύο, αυτός και ο Χάμες για μένα είναι λίρα 100. Ο Χάμες ότι κατεβαίνει στο τέλος. Ο Χάμες γιατί έχει την κλάση. Και κατεβαίνει στο τέλος και πλακώνεται εκεί πέρα πάνω στην πλάγια γραμμή, ρε. Είναι μαχητής κιόλας. Α, μπράβο, έχει, είναι κλάση και ο Χουάνκ είναι απλά, το είναι φερό. Παντού. Λες, ναι, ότι είναι παντού, ας πούμε, και με το και που πάει μπάλα στο πόδι γυρνάει και κοιτάει μπροστά. Μόνο ο Φορτούνης το κάνει αυτό το πράγμα. Κοιτάει κατά μπροστά. Γιατί δεν τον έβαλε το Φορτούνη? Γιατί θα τον βάλει, έβαλε το Βαλμπουενά. Θα τον βάλει λεωφορό? Όχι, θα λείψει ο Βαλμπουενά. Για αλλαγή, εντάξει.
Όχι. Όχι. Πέμπτη. Δεν είναι η Πέμπτη ο Φορτούνης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Α, δεν έχει δικαίωμα, μπράβο. Έχουν οι Αμπού Καμάρα, η Ουιτζό, ο Κούντε, ο Μπουχαλάκης. Εντάξει. Ωραία, αρκετοί, okay. Αρκετοί τέτοιοι παίχτες ο Φορτούνης, όχι, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Περιμέναμε ίσως να το βάλει, αλλά δεν του κάθισε καλά φαντάζομαι το παιχνίδι. Έχασε μια αλλαγή στο 10ο λεπτό. Μετά ήθελε να βάλει τον... Όλεκ έκανε το χειρότερο παιχνίδι του, το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό, στα δύο χρόνια πέρυσι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος παίχτης να δίνει την μπάλα συνέχεια στον αντίπαλο, ήταν δύσκολο να το καταφέρει με τη συχνότητα την οποία το έκανε, ας πούμε, ωραία. Εσύ είχε αυτό το πράγμα γυρίσει και δεν κοιτάει προς την αιστεία ποτέ. Συνέχεια φρενάρει όλη την ανάπτυξη. Okay, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενός παίχτη που λες είναι, το δέχομαι γιατί έχει άλλα, ας πούμε, χαρακτηριστικά που με βοηθάνε. Αλλά αυτό το οποίο έκανε χθες ήταν να παίρνει την μπάλα και να την δίνει στον αντίπαλο. Το έκανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ήταν δύσκολο. Ποιον βάζει αριστερά τώρα? Ποιον έχει για αριστερά? Τι? Το Ράμτσουκ. Αριστερά, ή το Μαρσέλο. Αριστερά είναι πολύ απλά. Θα βάλει ή τον Ράμτσουκ ή τον Βουρσάη. Ο Βουρσάη δεν έπαιξε με τη Φράιμπουργκ αριστερά. Με τον Λάιντνερ την αδυναμία του Κάρπετ. Τι αδυναμία. Εσύ, γι' αυτό είναι. Στη διακοπή του πρωταθλήματος. Είσαι γνήσιος. Στη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Μαρσέλο, πάντως ο Μαρσέλο είναι εμφανώς ότι χρειάζεται πολύ καιρό για να μπορέσει να παίξει. Ναι, αλλά τουλάχιστον χθες. Άρχισε έλα, να μας δείχνει, έκανε ένα πείδημα, να μας δείχνει μια κάποια μπαλιά, πράγματα, ρε παιδί. Ξέρει μπάλα, ότι ξέρει μπάλα, τι αυτό, ναι, αυτό έλειπε. Ήτανε μαχητικός. Αλλά για ναι, αλλά για να τρέξει δεν μπορεί να τρέξει, αυτό είναι το κακό του. Δεν έχει τρεξίματα, όχι. Δεν έχει, τον βλέπεις τώρα, τι δεν βλέπουμε. Έχει τρεξίματα, όχι. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τρεξίματα δεν έχει και ο Χάμες. Εντάξει, δεν, είναι, δεν θα το κάψει το γήπεδο, αλλά ανάμεσα στους δύο ένας είναι ένας είναι βέβαια ο Χάμες. Είναι fit βέβαια ο Χάμες. Απλά ο Χάμες έχει... Έχει την ποιότητα με και μία Πέπ κίνηση. Ο Πέπ δεν έχει τρεξίματα να το πάρεις έτσι. Χειρότερα τρεξίματα ακόμα. Ο Πέπ, ο Μπιέλ. Τρεξίματα δεν έχει. Περισσότερα από αυτούς. Όχι, ρε. Ανάμεσα σε Χάμες και Μπιέλ. Νομίζω ναι. Όχι. Υπάρχει διαφορά κλάσης και ποιότητας που αυτό είναι. Και οι δύο είναι καλοί παίκτες. Κρίνουν μπάλα. Και ο Χάμες και ο Μπιέλ. Ναι, ο Χάμες είναι εντελώς άλλη κλάση. Εντάξει, είναι το... Ο Χάμες είναι εντελώς όμως. Εντελώς άλλη. Εντάξει, άλλη ιστορία. Εντελώς, ναι, εντελώς. Το θέμα είναι ότι είναι ευχάριστο που έχει ο Ολυμπιακός πέντε παιχνίδια με τον Μίτσελ που στο πρωτάθλημα και έχει φάει τρία γκολ. Τα δύο είναι αυτογκολ. Ναι. Ένα γκολ έχει φάει, ας πούμε. Ένα γκολ έχει βάλει αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Και αν έχετε προσέξει γενικώς, μειώνονται οι ευκαιρίες τις οποίες δέχεται ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια. Καλύτερα βέβαια θα ήταν να μην είχε και η Λαμία αυτή την πολύ καλή ευκαιρία που είχε στο 50, okay, αλλά θα παίξει και ο αντίπαλος. Παρεπιπτόντως η Λαμία ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα. Έπαιξε, πίεσε... Και με αυτή την καταπληκτική ιδέα πίεσε και ψηλά, ας πούμε. Φάγανε το δεύτερο γκολ με την άμυνα της σέντρα. Ναι, αλλά έχει φάει το πρώτο γκολ. Είχε φάει το πρώτο γκολ και... Πριν το πρώτο. Και ήταν τέλος πάντων και μια... Ο Αντίτσο έδειξε ότι έχει την ταχύτητα μέσα του και αυτός ο έρμος. Τι να κάνει, τώρα είχαν πέσει ο Αργός με τον πολύ γρήγορο. Ναι, τον πέρασε. Αλλά είναι σημαντικό το να αρχίζει πλέον ο Ολυμπιακός να μην δέχεται όλο αυτό το πράγμα που βλέπαμε τις φάσεις κλπ. Βεβαίως ακόμα πιο σημαντικό είναι να μην δημιουργεί μόνος του φάσεις. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει με τον Σισε, θα παίξει. Όπως με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι πια σημαντικό. Είμαστε πια, ο Σισε έχει σταματήσει να παίζει ουσιαστικά και να... Δεν ξέρω, για μένα θα είναι έκπληξη να τον ξαναδούμε το Σισε στον Ολυμπιακό. Και να προπονήσει και να προπονείται. Παιδιά είναι πλέον... Δεν προπονείται. Αφού έχει τα ισχύα του, πονάνε λέει. Τα ισχύα δεν... Πόσα έχει ισχύα? Δύο. Είναι πλέον ένα μήνα εκτός. Πώς μπορεί να ξαφνικά να τον περιμένουμε να παίξει? Δεν ξέρω το ενημέρωση. Όχι, δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και ξαφνικά να προπονηθεί. Δεν ξέρω, έτσι αυτό είναι το λέει λογική. Αφού δεν προπονείται, πώς να παίξει? Εντάξει, μέσα. Ναι. Το τρίτο στόπερ, δηλαδή. Αν δηλαδή πρόσεξε, προπονηθεί όλη αυτή την εβδομάδα και την άλλη, να πω ότι μπορεί με την ΑΕΚ να είναι. Έτσι δεν είναι, τη μεθεπόμενη. Αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων τώρα είναι μετά τη διακοπή. Και το πιθανότερο είναι να κοιτάξουν να δουν τι γίνεται. Αν έτσι, να το δώσουν, έτσι είναι η λογική, τουλάχιστον έτσι όπως πάει το πράγμα. Να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, με τον τραυματισμένο.
Με τον πάτρα τραυματισμένο και αμφίβολο, πολύ δύσκολος για την Κυριακή, υπάρχουν ο Σοκράτης, ο Ντόι και ο Ρέτσος. Αν είναι και ο Ρέτσος, ναι. Εμβιλά τον θεωρείς αμυντικό χαφ. Και για τον Ρέτσο υπάρχουν πάντως... Τι? Υπάρχουν παράπονα. Τι κάνει? Για την εμφάνισή του με τη Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω και τον Ρέτσο αν... Δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε γρήγορα. Μάλιστα. Ναι, Ολυμπιακός έχοντας, μην έχοντας άλλον στόπερ, θα τον δούμε όπως και να θέλω. Και με τον Παπα... και με τον Παπασταθόπουλο. Δεν έχει κελάρι ο Παπασταθόπουλος. Τι θα κάνεις. Λιγότερα παράπονα. Εντάξει, ο Ρέτσος μπήκε 10 λεπτά, είναι η αλήθεια, 15 στο 82, με 96, 14 λεπτά έπαιξε. Ναι. Αν προσέξατε, είχε πήρε δύο κεφαλιές, έκανε ένα διώξιμο. Mm. Στην κρίσιμη φάση του γκολ δεν πήρε την κεφαλιά. Mm. Νομίζω ότι το λάθος που έγινε σε αυτή τη φάση ήταν το ότι ενώ μέχρι τότε σε όλο το σημείο του παιχνιδιού ο παίχτης που βρίσκονταν στην καρδιά της άμυνας, mm. αν θυμάστε, ήταν ο Μπα. Uh-huh. Ο Μπά ήταν σε όλο τη... Σε αυτή τη φάση, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να ξέρω, ναι. ο Μπά ήταν στο πρώτο δοκάρι, ναι. και πήρε τη θέση του ο Ρέτσος στην καρδιά της άμυνας. Πάσε ένα στόπερ, που ο Ρέτσος με τον Μπά έχουν μια διαφορά αρκετά σημαντική στο ύψος. Ναι. Νομίζω ότι ο Μπά ακολουθεί στο center for ο οποίος μπήκε. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ποιοι θα είναι στο πρώτο δοκάρι, ποιοι θα είναι στο δεύτερο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτή τη φάση γιατί άλλαξε αυτό το οποίο. Γιατί υπήρχε... Είχε πιάσει μπότζι. Κόρνερ ήταν, παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Εδώ έχουν γίνει κόρνερ και έλειπε ο παίκτης να μαρκάρει. Ναι, στην Μπαρατισλάβα. Ναι. Χτυπήθηκε το κόρνερ με κοντινή πάσα και δεν υπήρχε κανείς κοντά του. Άμα σε πιάσει μπότζι. Ναι, τέλειος. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, έλα. Τα λέμε αύριο. Ναι. Λουτς μπότζι.